Συντομότερο στη διάρκεια, πιο άνετο και περισσότερο ευχάριστο θα γίνει το ταξίδι με τρένο από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα και αντίστροφα ως τα τέλη του 2020. Τότε θα μπουν στις γραμμές οι νέες αμαξοστοιχίες της Τρενοσέ που έρχονται στη χώρα μας από την Ιταλία. Θα είναι 9 άτομα, θα παίρνουν γύρω στους 450 επιβάτες, θα είναι λεγόμενες αυτοκινητάμαξες ή train set όπως λέγεται, δεν θα είναι τα γνωστά τρένα τα οποία χρησιμοποιούμε σήμερα και είναι η μηχανή με τις επιβατάμαξες δεμένες πίσω της. Θα έχουν όλες τις ανέσεις, θα έχουν πρώτη και δεύτερη θέση, κυλικείο. Αυτή τη στιγμή η μέγιστη ταχύτητα την οποία μας δίνει ο ΣΕ και είμαστε υποχρεωμένοι να τη σεβαστούμε είναι 160 χιλιόμετρα την ώρα. Εάν σε μερικά τμήματα τα οποία έχουν κατασκευαστεί για τρένα με ταχύτητες μέχρι 200 χιλιόμετρα μας δώσει και τα 200 χιλιόμετρα ο ΣΕ, τότε το ταξίδι θα είναι το πολύ 3 ώρες και 45 λεπτά με μία στάση στη Λάρισα. Διαφορετικά, αν υπάρξουν και express τρένα, γιατί αυτό μελετούμε τώρα, τα οποία θα είναι Αθήνα-Θεσσαλονίκη και Θεσσαλονίκη-Αθήνα, τότε θα μειωθεί γύρω στις 3 ώρες και 30 λεπτά. Στη συνέχεια, εάν σε ολοκληρώσει και τα έργα τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, τότε θα μιλούμε για πολύ μεγαλύτερη χωρητικότητα στο δίκτυο, για πολύ περισσότερα τρένα δηλαδή, και για ταχύτητες οι οποίες θα είναι κοντά στις 3 ώρες. Τη στέγαση και συντήρηση των νέων αμαξοστοιχειών θα αναλάβει το μηχανοστάσιο στην περιοχή της Μοναστηρίου, που πρόκειται να ανακαινιστεί και να αναβαθμιστεί. Το συγκεκριμένο έργο αφορά στην αναβάθμιση του μηχανοστασίου, το οποίο πρόκειται να υποδειχθεί τα νέα τρένα τα οποία θα έρθουν από Ιταλία γύρω στον Οκτώβριο και συνεπώς θα πρέπει να αναβαθμιστεί με τέτοιο τρόπο και κτηριακά αλλά και με τον κατάλληλο εξοπλισμό προκειμένου να γίνεται η συντήρηση αυτών των νέων τρένων στην Ελλάδα. Κατά συνέπεια είναι μονόδρομος, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά διότι ό,τι νέο τραχαίο υλικό έρθει στην Ελλάδα θα πρέπει να μπορεί να συντηρείται κιόλας. Άρα ξεκινούμε από το μηχανοστάσιο της Θεσσαλονίκης και σχεδόν ταυτόχρονα θα ξεκινήσουμε και με το μηχανοστάσιο στην Αθήνα. Όπως καταλαβαίνετε, εάν συνδυάσουμε την εμπειρία του ταξιδιού που πραγματικά ξέρετε ότι είναι τελείως διαφορετική από τα υπόλοιπα μέσα αλλά και την άνεση και τις ποιοτικές υπηρεσίες και αν θέλετε και την ώρα του ταξιδιού καταλαβαίνετε ότι ο ελληνικός σιδηρόδρομος πλέον αλλάζει πρόσωπο και γίνεται ένας σύγχρονος ευρωπαϊκός σιδηρόδρομος. Το τρένο, ναι, μετά από πάρα πολλά χρόνια επιστρέφει στην Ελλάδα προκειμένου να αποκτήσει τη θέση την οποία του αξίζει, η οποία του αξίζει. Θέλω να πω ότι μιλάμε για κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που οι συμπολίτες σας, αλλά και όλοι οι Έλληνες πολίτες, έχουν δει τα τελευταία 20-30 χρόνια. Στην ατζέντα των προτεραιοτήτων που θέτει η Τρενοσέ είναι και το lifting στο σιδηροδρομικό σταθμό της Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον ΟΣΕ.